Με δηλώσεις ότι μέχρι τέλος του 2015 θα πληρωθούν οι εκκρεμότητες των παλιών εξισωτικών αποζημιώσεων δεδομένου ότι έχουν εγκριθεί τα σχετικά κονδύλια ύψους 130 εκατομμυρίων ευρώ απάντησε ο αναπληρωτής Υπουργό Παραγωγής Ανασυγκρότησης Βαγγέλης Αποστόλου σε ερώτηση βουλευτή του ΚΚΕ. Πιο αναλυτικά έχουν εγκριθεί μια συνολική πίστοση 130 εκατομμυρίων ευρώ και βέβαια η καταβολή Ήδη γίνεται και μέχρι το τέλος του 2015 θα έχουν κλείσει όλες οι εκκρεμότητες των προηγούμενων ετών, σημείωσε ο κύριος Αποστόλου. Σχετικά με την πορεία πληρωμής των εξωτικών αποζημιώσεων, απαντώντας σε ερώτηση για τα προβλήματα των κτηνοτρόφων από τον καταρροϊκό πυρετό του βουλευτή Νίκου Μωραΐτη, ξεκαθάρισε παράλληλα ότι όπου υπάρχουν θέματα εξαιτία τη επιλεξιμότητα των εκτάσεων. Το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σοβαρό και δεν μπορώ να σα πω εγώ τώρα θα το αντιμετωπίσουμε, θα βρούμε τα χρήματα. Αυτά είναι χρήματα τα οποία έρχονται μέσα από τι εξωτικέ ενισχύσει αποζημιώσει και το αντιλαμβάνεστε ότι προποθέτουν την έγκριση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπου θα δώσουμε τη μάχη. Αλλά για να δώσουμε τη μάχη πρέπει οπωσδήποτε να είμαστε συνεπείς, κυρίως όσον αφορά τα ζητήματα διαχείρισης των βοσκήσιμων γεών κατέληξε ο Υπουργό Αγροτική Ανάπτυξη την 5η 11 Ιουνίου 2015 και ώρα 8 το βράδυ στην αντιπεριφέρεια Πιερία που βρίσκεται στο Ινωδό Χατζόγλου 40 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τετάρτου Ορόφου τη Αντιπεριφέρειας θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση για τι εξαγωγέ ελαιολάδου από την εταιρεία Global Greece» στη μοναδική πιστοποιημένη ομάδα ολοκληρωμένη διαχείριση τη Ένωση Παραγωγών του Κάτω Αγιάννη Πιερίας. Την ενημερωτική αυτή εκδήλωση μπορούν να παραβρεθούν και να ενημερωθούν όχι μόνο τα μέλη τη ομάδα τη ολοκληρωμένη ελαιολάδου στο νομό, αλλά όλοι οι ενδιαφερόμενοι και η ενδυνάμει ελαιοπαραγωγή του νομού Πιερία, όπω μα ενημέρωσε ο πρόεδρο τη ομάδα αυτή Βασίλη Γκριμούλα. Οπότε καλό είναι να παρακολουθήσουν την εκδήλωση αυτή όσοι ασχολούνται με την ελαιοκαλλιέργεια στην ευρύτερη περιοχή. Ανακοίνωση εξέδωσε η Γέα Επιχειρήν σχετικά με την ενημέρωση των αγροτών για το ύψος της επιδότησης που δικαιούνται στα πλαίσια της εφαρμογής της νέας κοινή αγροτικής πολιτικής. Με κυρίαρχο στόχο και θεμελιώδη επιδίωξη την ουσιαστική υποβοήθηση του παραγωγού για τη λήψη της επιδότησης που δικαιούται, με ταυτόχρονη τήρηση των κανονιστικών του υποχρεώσεων, η ΓΕΑ επιχειρεί ενημερώνει τους παραγωγούς ότι όσοι επιλέξουν για την ενεργοποίηση της αίτησης ΩΣΔΕ της νέας χρονιάς κάποιο από τα πιστοποιημένα καία κέντρα εξυπηρέτησης αγροτών της, θα λάβουν δίχως καμία οικονομική επιβάρυνση ενημέρωση για το ύψος των πληρωμών που δικαιούνται από το 2015 έως το 2020 σύμφωνα με στοιχεία της αίτησή τους και σύμφωνα με τις εθνικές αποφάσεις εφαρμογής της νέας ΚΑΠ που έχουν ανακοινωθεί. Η ΓΕΑ επιχειρεί να αξιοποιεί την επιστημονική γνώση και την τεχνολογία για να υπηρετήσει και για να υποβοηθήσει με τον πλέον υπεύθυνο τρόπο τον παραγωγό για να λάβει τους κοινοτικού πόρους που δικαιούται. Σπεύσατε λοιπόν οπωσδήποτε μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα 15 Ιουνίου να υποβάλλετε τη δήλωση ως δε σας που είναι και η καταληκτική ημερομηνία επιλέγοντας το ΚΕΑ Κατερίνης η νέα εποχή της νέας ΚΑΠ ξεκινάει δίχως κανένα κόστος. Κεντρικά γραφεία Χατζόγλου 48 Κατερίνη τηλέφωνα 2351046858 και 2351026234. 26234. Υποκατάστημα Αιγινίου Θράκης 4 Αιγίνιο Πιερίας τηλέφωνο 2353 022 Υποκατάστημα Καρίτσας, Καρίτσα Πιερίας, Τηλέφωνο και Φάξ 23510 53577.